Γεια σας παιδιά, σας ελούς εδώ και επιστρέφουμε για το τρίτο επεισόδιο του Parkitect. Το όπως σας είχα πει στο προηγούμενο επεισόδιο, άφησα το παιχνίδι να τρέξει. Φτάσαμε τα 16.000, τι σημαίνει παιδιά αυτό? Το άφησα να τρέξει, φτάσαμε στον τρίτο χρόνο, είναι Δεκέμβρης. Αυτό σημαίνει ότι το Luna Park αυτή τη στιγμή μας δίνει κέρδος. Αλλά εμείς ζούμε σε μια καπιταλιστική κοινωνία και θέλουμε παραπάνω κέρδος, δεν μας φτάνει αυτό. Οπότε έχουμε πλέον 16.500 και ανεβαίνουνε. Έχουμε 232 μέσα στο Luna Park. Λογικά, άμα βάλουμε και άλλα παιχνίδια, θα ανέβει αυτός ο αριθμός. Θέλουμε να κάνουμε κι άλλο roller coaster ή τέλος πάντων. Έχω σκεφτεί να μην κάνουμε roller coaster. Αυτό που έχω σκεφτεί είναι να κάνουμε αυτό εδώ πέρα. Το log flume. Το οποίο. Καταρχάς να δούμε τα blueprints. Νομίζω δεν θα, ναι, δεν θα πάρουμε κάποιο blueprint γιατί τα blueprint είναι λίγο ακριβά. Πατάμε cancel. Θα το φτιάξουμε μόνοι μας. Θα μας πάρει, δεν ξέρω, μπορεί να μας πάρει και γύρω στα 10 λεπτά. Παρ' όλα αυτά θα το φτιάξουμε μόνοι μας. Θα είμαστε εμείς υπεύθυνοι για αυτή την κατασκευή. Επίσης. Τι συμβαίνει εδώ? Κάποιος πρέπει να καθαρίσει αυτή την τουαλέτα. Τι κάνουν οι καθαριστές μου? Θέλουν να taking a break, wandering around. Ο άλλος τώρα μπήκε εκεί μέσα και έχει γίνει ο πανικός μέσα στην τουαλέτα. Κάτσε, μπήκε και ο καθαριστής. Ωραία, cleaning toilets. Toilets is disgusting. Βλέπετε τι γίνεται, γιατί πήγε ο προηγούμενος, έφαγε εδώ πέρα από τα hot dog τα σάπια. Εδώ πέρα γίνεται πανικούλης. Τι κάνουν οι καθαριστές? Οι janitors. Για πάμε λίγο, περιμένετε παιδιά, πρέπει να αρχίσουμε να φτιάχνουμε πράγματα. Πρέπει πρώτα να δούμε την υγιεινή, τέλος πάντων, να είναι όλα υγιεινά. Θέλουμε εδώ μέσα, να μην πάθουν τίποτα. Βρωμάνε τουαλέτες. Πώς να τις καθαρίζουν επίσης? Το καλό που σου θέλω με το που καθαρίσεις, έλα εδώ εσύ Ράμον Σούλς. Πήγαινε να καθαρίσεις αυτή, βρέχει κιόλας. Οι ομπρέλες είναι 5.50. Satisfaction 81%, δεν τους νοιάζει που τους πληρώνουν ακριβά. Λοιπόν, εδώ πέρα έχει πέσει η ουρά, μπορείς να το κατεβάσουμε πάλι τιμή? Δεν έχει παραπονεθεί κανείς για την τιμή, παρ' όλα αυτά ας το κατεβάσουμε. Το βάλουμε 3.20. Καλή διασκέδαση, ήρθε η ώρα να φτιάξουμε καινούριο roller coaster. Έχω πει ότι δεν θέλω να είναι σε μια σειρά. Παρ' όλα αυτά έχουμε εδώ πέρα ένα roller coaster. Οπότε αν το επεκτείνουμε από εδώ το Luna Park, θα βάλουμε άλλα παιχνίδια, όχι roller coaster. Επίσης, καλό θα ήταν. Θα το κάνω μετά αυτό. Καλό θα ήταν γύρω από αυτό να βάλω κάγκελα ή κάποιο border να ξέρουμε τι κάνουμε. Επίσης, μου έρχονται όλα σιγά σιγά στο μυαλό. Τι πρέπει να κάνουμε παιδιά? Πρέπει να πάμε εδώ πέρα στα δέντρα. Γιατί κάποιοι μου είχαν αφήσει κόμμενο ότι θα τρελαθείτε. Επίσης, κι άλλα μου ήρθανε. Λοιπόν, αρχικά αρχίζουμε τα δέντρα. Πρέπει να είναι κάπου στο, είναι στο κέντρο. Έλα, είναι σχεδόν στο κέντρο, μην παραπονιέστε. Ωραία. Λοιπόν, το προηγούμενο βίντεο σας είχα πει να αφήσετε comment για να ονομάσουμε τον Luna Park. Είχα τα αφήσει πάνω από 300 comments, εντάξει. Τα διάβασα όλα. Ευχαριστώ που αφήσατε τόσα πολλά comments. Λοιπόν, νομίζω αφήσατε πάρα πολλά ονόματα, εντάξει. Μερικά ήταν αρκετά καλά. This park is boring. Δεν γίνεται να το λένε αυτό για το πάρκο μας. Θα βάλουμε καινούργιο roller coaster, θα διορθωθεί αυτό. Λοιπόν, πού διάλογο το φτιάχνουμε? Εδώ πέρα το φτιάχνουμε το όνομα. Λοιπόν, αφήσατε πάρα πολλά ονόματα, ήταν πολλά καλά, αλλά νομίζω το όνομα που υπερισχύει είναι το Πασχαλολούνα Πάρκ. Πασχαλολούνα Πάρκ. Μπορεί να είναι και Πασχαλούνα Πάρκ. Πασχαλολούνα Πάρκ νομίζω ακούγεται καλύτερο. Πατάμε εκεί, ο Πασχάλης είναι ο ιδιοκτήτης αυτού του Λούνα Πάρκ. Οπότε θα ονομάζεται Πασχαλολούνα Πάρκ. Εδώ γιατί έχει πέσει τόσο πολύ ουρά, ρε φίλε? Τι έχει γίνει στον Drop Tower, τι συμβαίνει? Τα σχόλια είναι καλά, το satisfaction είναι πολύ ψηλά. Μήπως επειδή βρέχει, γίνει Ιανουάριο, δεν γουστάρουν πια. Κάνουν ουρά εδώ πέρα πλέον. Μήπως επίσης κάτσε να κατεβάσω το Wild Mouse, να το πάμε ένα 80, το κατέβασα πάρα πολύ. Μπας και κάνουν ουρά. Εδώ πέρα, αφού κάνουν ουρά, δεν βαριέσαι, βάλε το 280 και ίσως να χρειαστεί να μεγαλώσουμε και αυτό εδώ πέρα το κόκκινο που είναι για την ουρά. Σε αυτό εδώ πέρα δεν νοιάζεται κανείς, θα το βάλω 80 λεπτά, δεν βαριέσαι. Και ήρθε η ώρα να κάνουμε καινούργιο roller coaster, αρκετά άργησα. Λοιπόν, το καινούργιο, να το κάνουμε σε αυτόν εδώ πέρα. Το χώρο να το κάνουμε από εδώ που έχουμε πιο απλά, ρε παιδί μου. Δεν έχω ιδέα, λοιπόν δεν πειράζει. Θα το χτίσουμε κάπου εδώ και βλέπουμε αν χρειαστεί κάτι άλλο. Λοιπόν, θα κάνουμε τέτοιο με νερό. Όσοι θέλουν να μπορούν να πάνε στο νερό, όσοι θέλουν να μπορούν να πάνε στο Wild Mouse, δεν ενοχλώ εγώ κανέναν. Λοιπόν, αρχίζουμε και βάζουμε κομμάτια. Καταρχάς, space. Εδώ πέρα είναι το αρχικό, τέλος πάντων. Έρχονται εδώ πέρα στον δρόμο, περιμένουν πράγματα. Δεν έχουν γίνει ακόμα τα πράγματα, να περιμένετε κι άλλο λίγο. Λοιπόν, θα το χτίσω εδώ και μετά θα επεκταθεί το Luna Park από τα αριστερά. Λοιπόν, αυτό είναι ουσιαστικά τα αρχικά βαγόνια, εντάξει. Για να χτίσουμε, ουσιαστικά πατάμε το build και αποφασίζουμε με αυτά τα βελάκια αν θέλουμε να πηγαίνει πάνω, κάτω, αριστερά, δεξιά, μπλα μπλα μπλα. Λοιπόν, εδώ πέρα θα είναι τα αρχικά βαγόνια.
Να βάλουμε μερικά, ρε παιδί μου, να βάλουμε. Έχουμε βάλει 7. 7 τώρα βάλαμε. Τέλεια. Πώς δουλεύει αυτό με το νερό, λοιπόν? Δεν το κάνουμε πάρα πολύ εντυπωσιακό. Από εδώ θέλουμε να πηγαίνει. Ωραία. Βάλαμε αυτά. Εδώ θα είναι τα αρχικά βαγόνια. Εδώ τώρα θα αρχίζουν, αφού πληρώσουν το εισιτήριό τους, θα μπουν εκεί πέρα και θα αρχίζει η πορεία. Λοιπόν, θα πηγαίνει προς τα πάνω. Λοιπόν, θα πηγαίνει. Βασικά μπορούμε να το κάνουμε πιο. Δεν μπορούμε να το κάνουμε να πηγαίνει πιο από το από πάνω. Ή μπορούμε. Λοιπόν, ωραία, θα φτάνει σε αυτό το σημείο. Ηρεμία, δεν θέλω να βάλουμε τόσα πολλά κομμάτια. Και εδώ πέρα θέλω να έχει μια στροφή. Build, ωραία. Από εδώ θα στρίβει. Και έχουμε, για να δούμε αυτό τι είναι. S-Bend. Νομίζω αυτό είναι καλύτερο στο κατέβασμα, παιδιά. Να τους ταρακουνήσουμε λίγο. Λοιπόν, θα παίρνεις εδώ μια στροφή. Θα ανεβαίνεις, α, δεν μπορούμε να το ανεβάσουμε άλλο. Αυτό είναι το όριο. Βασικά είναι αρκετά ψηλό, πλάκα πλάκα. Τώρα όταν το κοιτάω είναι αρκετά ψηλό. Λοιπόν, πάμε ευθεία τότε. Και στροφή. Ένα τέτοιο πράγμα μπλο, περίεργο. Ωραία. Και τώρα πατάμε εδώ τέτοιο και κάτω. Θέλουμε να πέσουν απότομα, να τους έρθουν όλα τα νερά πάνω στα μούτρα, να πάθουν και πνευμονία, δεν μας νοιάζει. Επίσης μπορούμε να το κάνουμε και underground. Δεν θα φτάσω να το κάνω underground. Λοιπόν, πάμε εδώ ευθεία. Επίσης έχω ακόμα 13 χιλιάρικα. Ίσως να κάνουμε δύο roller coaster σε αυτό το επεισόδιο. Να έχω και παρέα και το Wild Mouse. Επίσης πρέπει να το κάνω να γυρνάει εδώ πέρα. Να το έχω στο νου μου αυτό. Λοιπόν, έρχονται εδώ πέρα, τσιρίζουν, ξέρω εγώ, πέφτουν εδώ πέρα, συνεχίζουν. Πέφτουν. Ωραία. Τι άλλο μπορεί να βάλω. Block break. Block break. Fully stop a train if the section until. Αυτό πρέπει να το βάλουμε στο τέλος. Ωραία. Θα βάλουμε εδώ μία μικρή στροφή. Έτσι. Θα βάλουμε κι άλλη μία από εδώ. Ωραία. Και τώρα θα ανεβαίνει. Λοιπόν, αυτό που κάνω λογικά θα πιάσει. Λογικά. Κάτσε να το βάλουμε μεγαλύτερο. Θα έχει ένα build up και μετά θα ξαναπέφτει. Δεν φτάνει τόσο ψηλά. Έως που φτάνει. Άλλο ένα τέτοιο έφτανε. Εντάξει, δεν μας ενοχλεί. Λοιπόν, πάμε μία ευθεία. Μετά απότομα κάτω. Αν δεν ξεράσουν εδώ πέρα, θα ξεράσουν πουθενά. Ίσως να βάλω και τουαλέτες εδώ πέρα τριγύρω. Λοιπόν, ξανά ευθεία. Πάνω. Βασικά, ξέρετε τι. Είναι λίγο περίεργο αυτό. Λοιπόν, θα βάλουμε άλλο λίγο ευθεία. Μπορεί, δεν έβαλα πολύ ευθεία. Εδώ λες να πεταχτούν απ' έξω. Δεν πειράζει. Εμείς θα μπούμε. Θα μπουν οι πελάτες. Δεν μας νοιάζει εμάς. Λοιπόν, μία στροφή έτσι. Μία έτσι. Νομίζω θα τους αρέσει αυτό. Επίσης τώρα πρέπει να κάνουμε μία στροφή εδώ. Λοιπόν, ευθεία. Όχι, όχι, λάθος. Αυτό πατάω για αντού. Στροφή από εδώ. Ωραία, ευθεία. Α, εδώ σου κάνει το μεταξύ και προσομοίωση για το πώς πάει. Δεν πάει πολύ γρήγορα εδώ πέρα, είναι ανηφόρα, εντάξει. Αλλά περιμένετε, θέλουμε να δούμε τώρα την προσομοίωση. Πάει με 6 χιλιόμετρα την ώρα. Ανεβαίνουν σιγά σιγά. Σου λένε, α, δεν είναι κάτι φοβερό, σιγά ανεβαίνουμε εδώ πέρα πάνω. Φτάνω στην κορφή. Και γιατί δεν πέφτει γρήγορα? Α, οκ, okay. Εδώ αναπτύσσει ταχύτητα. 40 χιλιόμετρα πιάνει. Και εδώ έρχεται με φόρα. Συνεχίζει. Ωραία. Αφού η προσομοίωση φτάνει σε αυτό το σημείο, σημαίνει ότι θα δουλέψει αυτό, εντάξει. Μπορούμε να κάνουμε λίγη ανηφόρα ακόμα. Όχι καμιά μεγάλη. Δεν μπορούμε να κάνουμε άλλο από εδώ πέρα. Γιατί δεν μπορούμε, επειδή φτάσαμε στο τέλος. Τέλος πάντων, στροφή. Θα βάλουμε ένα τέτοιο S-Bend, γιατί δεν ξέρω, υποθέτω έχει πλάκα. Στροφή εδώ πέρα. Και πρέπει να το φτάσουμε στο ίδιο τετραγωνάκι και στο ίδιο ύψος με εδώ. Οπότε. Δεν είναι ακριβώς εδώ. Ναι, εδώ πρέπει να είναι. Στροφή. Νομίζω εδώ είναι το σωστό ύψος. Ωραία, ευθεία. Κάτω τώρα. Όχι! Το βάλα σε λάθος ύψος, παιδιά. Λοιπόν, πάμε πίσω. Πρέπει να είναι σε αυτό εδώ το τετραγωνάκι. Οπότε, το γκρεμίζουμε. Μία στροφή. Δεύτερη στροφή. Όχι, πάλι απέτυχα. Λοιπόν, θέλουμε να αυτοκεντρωθούμε. Εδώ πέρα είναι στην ευθεία. Οπότε βάζουμε αυτό. Μετά πάμε ευθεία. Το κατεβάζουμε κάτω. Είναι πολύ δύσκολο να χτίζει τρανάκια, παιδιά. Δεν είναι εύκολη δουλειά. Όχι, 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 όχι. Το καταστρέφουμε. Ευθεία, χωρίς να. Δεν θέλω να πάμε υπογείως. Δεν θέλω να πάμε υπογείως. Ωραία. Κάτω. Ευθεία. Νομίζω τα κατάφερα. Δεν είναι το σωστό ύψος. Περίμενε. Το γκρεμίζουμε. Το πάμε ένα κάτω. Και μετά το πάμε ευθεία. Ολοκληρώθηκε. Μπράβο μας. Χαλάσαμε 6 χιλιάρικα. Πολύ καλά τα πήγαμε. Λοιπόν, τώρα αυτό είναι η είσοδος. Ναι, αυτό είναι η είσοδος. Και από εδώ θα βγαίνετε, παιδιά. Όχι, από εδώ θα μπαίνετε. Από εδώ θα βγαίνετε. Όχι. Από εδώ θα μπαίνετε. Λοιπόν. Έτσι δεν είναι. Γιατί το ξέχασα αυτό. Ναι, από εδώ είναι η είσοδος. Καλά τα λέω. Λογικά αυτό θα είναι ατραξιόν του Λούνα Πάρκ. Υποθέτω. Ελπίζω. Το έχτσαμε πολύ αγάπη. Δείτε τι ωραίο που είναι.
Εγώ προσωπικά θα έμπαινα σε αυτό. Επίσης, όταν κάνουμε zoom out, αρχίζει για παίζει μουσική. Λοιπόν, θα βάλουμε μια μεγάλη ουρά, εντάξει. Θα αρχίζει από εδώ η ουρά, θα πηγαίνει εδώ, θα συνεχίζει, θα πηγαίνει εδώ, εδώ, θα ξαναγυρνάει, θα ξαναγυρνάει από εδώ και θα καταλήγει εδώ. Ωραία, από εδώ θα μπαίνετε. Περιμένετε, είναι κλειστό ακόμα. Λίγη υπομονή, θα τα ανοίξουμε. Πρέπει να κάνουμε κάποια ακόμα. Λοιπόν, βάλε και εδώ να έρχεται κόσμος να βλέπει. Επίσης, έκανα πολύ μεγάλη ουρά. Ελπίζω να έρχεται κόσμος να το βλέπει. Επίσης, έχει πολλά σκαμπανεβάσματα. Βάλε και μια τουαλέτα δίπλα, ποτέ δεν ξέρεις. Μία φτάνει, νομίζω. Ίσως την κάνουμε πιο μακριά. Περίμενε, θα την κάνουμε πιο μακριά. Μπορεί να του ενοχλεί εδώ πέρα. Κάνουμε λίγο ένα διάδρομο εδώ. Θα βάλουμε δύο τουαλέτες. Πόσοι. Δεν νομίζω να χρειάζονται παραπάνω από δύο. Βάλε μία εδώ. Και βάλε και μία απέναντι. Αυτή η τύπισσα διαβάζει το χάρτη. Λέει, α, στο χάρτη δεν γράφει εδώ τουαλέτες. Περίμενε, θα το βάλουμε και στο χάρτη. Τώρα το φτιάξαμε. Λοιπόν, πράγματα, 1,5 δολάριο μόνο. Δεν νομίζω, θα το πάμε 2,40 για αρχή. Θα δούμε πώς θα πάει. Λοιπόν, επίσης εδώ μπορούμε να βάλουμε μουσική. Μου το έγραψε και ένα στα comments. Δεν βαριές, θα βάλουμε. Λοιπόν, το λιγότερο που θα περιμένετε θα είναι 15, το περισσότερο θα είναι 60 και θα περιμένετε να γεμίσει το μισό. Βλέπετε πως ο κόσμος έρχεται, περιμένουν όλοι να ανοίξουμε. Logs όχι 15, είναι πάρα πολλά τα logs τα 15. Εμείς έχουμε 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Οπότε μπορεί να βάλουμε 9 νομίζω, γιατί θα φεύγουν τρένα και θα έρχονται και τα άλλα από πίσω. Επίσης δεν έβαλα καθόλου breaks. Νομίζω πρέπει να βάλω breaks. Λοιπόν, θα το αρχίσω, αν δεν πάει πολύ καλά. Εντάξει, τι είπα στο παιχνίδι. Α, οκ. Αυτό σου λέει τα G. Α, εδώ πέρα πόσα G δέχεται το σημείο. Δηλαδή, άμα είναι κόκκινο, μπορεί να σπάσει. Ας πούμε, αυτό εδώ πέρα που είναι κόκκινο, υπάρχει πιθανότητα να σπάσει. Δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει. Τέλος πάντων, ανοίξαμε και σας περιμένουμε. Κάτσε να το βάλουμε λίγο ultra speed, να δούμε, θα έρθει κόσμος. Έρχεται ένας τύπος με καπέλο. Θα είναι ο πρώτος μας πελάτης. Λοιπόν, τα τρενάκια βλέπετε είναι πολλά. Αλλά νομίζω ότι μια χαρά θα είναι. Δεν θα έρχεται κόσμος. Λοιπόν, είναι δύο μόνο προς το παρόν. Θέλω να δω τι εντυπώσεις θα έχουν. Λοιπόν, μπαίνει ένας. Μπαίνει δεύτερος. Έρχεται και ένας τρίτος. Μέχρι να πάει. Λοιπόν, κάτσε να βάλουμε. Παίζει να αρχίσει να σχηματίζεται ουρά. Λοιπόν, φύγαν οι δύο. Ωραία. Να δούμε πώς θα πάει. Λοιπόν, θα ακολουθήσουμε εδώ τον τύπο. Η κάμερα θα είναι πάνω του, εντάξει. Θα ακολουθήσουμε, να δούμε πώς πηγαίνει. Επίσης, μπαγκάρει λίγο ήχος, ακούτε. Δεν ξέρω γιατί γίνεται αυτό. Τέλος πάντων. Ακολουθούμε εδώ τον Κολοκύθα και τον Captain Something. Το πρώτο ήταν αυτό. Ο ένας χάρηκε, σήκωσε τα χέρια ψηλά. Σημαίνει ότι χάρηκε και κάναμε καλή δουλειά. Εδώ πέρα. Εδώ πέρα έχει πάλι ανηφόρα. Γκρου, ήρεμα. Η Κολοκύθα είναι έτσι κι αλλιώς χαρούμενη. Εντάξει, έχει και καπελάκι. Έλα, πέφτεται με δύναμη. Χάρηκε ο άλλος. Εντάξει, ο Κολοκύθας είναι λίγο ξενέρωτος. Εντάξει, δεν χαίρεται. Εδώ πέρα που τους έχω βάλει πολλές στροφές, σκαμπαναβάσματα και τέτοια, χαίρονται ή όχι. Λοιπόν, εδώ δεν έσπασε. Εντάξει, εδώ δεν έσπασε. Έχουμε κάτι σπασμένο. Όχι, έρχονται και οι άλλοι από πίσω. Αφού δεν έχει σπάσει αυτό, μια χαρά είμαστε. Λοιπόν, εδώ φτάνει στο τέλος. Αναρωτιέμαι αν θα πέσει με δύναμη και θα κουτουλήσει τα άλλα. Όχι, εδώ ηρεμή, βγήκανε τέλεια. Παρόλα αυτά, δεν έχουν κάνει ουρά, παιδιά. Για να δούμε λίγο. Είναι αυτή εδώ, είναι αυτή εδώ, είναι αυτή εδώ. Μάλιστα, να τρακάρουμε μεταξύ του λογικά δεν θα γίνει. Επίσης, ακούστηκε το Steam μου. Μάλλον. Λοιπόν, να το χαμηλώσουμε από 2,40, να το πάμε 2. Να το πάμε ένα 80, εντάξει, το πάω ένα 80, να σχηματιστεί λίγη ουρά, δεν μπορώ να το βλέπω έτσι, πονάει η καρδιά μου. Έχουμε ακόμα 10 χιλιάρικα. Λοιπόν, αυτό το επεισόδιο θα κάνουμε μέχρι να τελειώσει αρκετά rides. Αρχίζει και κάνει ουρά εδώ πέρα. Γιατί κάνει ουρά εδώ πέρα? Δεν ξέρω. Εδώ πέρα το βάλαμε 80 λεπτά και ακόμα να κάνει ουρά. Το drop tower, ξέρετε τι μπορούμε να κάνουμε. Μπορούμε να το υψώσουμε κι άλλο. Θέλω να το υψώσω κι άλλο. Δεν ξέρω ακόμα. Η αλήθεια είναι. Είναι 91% του satisfaction, είναι μια χαρά. Λοιπόν, ένα πράγμα που θέλω να κάνω πριν βάλουμε άλλα rides. Θέλω, λογικά μου γράψω fence. Δεν έχει fence να βάλουμε μόνοι μας. Μπορεί να πάμε στο border. Borders. Έχει μόνο αυτά τα κόκκινα. Έχει μόνο αυτά τα κόκκινα. Πάμε να βρούμε κάτι άλλο. Δεν ξέρω. Θέλω κάτι σαν φράχτη να βάλουμε γύρω από εδώ. Fences. Ορίστε. Τέλεια. Μπορεί να βάλουμε αυτό εδώ. Iron. Θα βάλουμε iron. Ωραία. Εντάξει. Λοιπόν, θα αρχίζει από εδώ. Και απλά θα το βάλουμε γύρω-γύρω από εδώ. Δεν έρχεται εδώ πέρα κόσμος. Όχι ότι πατάνε στο γρασίδι, αλλά ρε φίλε, να έχουμε μια παραπάνω ασφάλεια. Δεν ξέρεις. Λοιπόν, κάτσε να γυρίσουμε και την κάμερα, δούμε.
έκανα λάθος. Πήγα να πω να γυρίσω με την κάμερα, μην κάνω κανένα λάθος, έκανα λάθος. Δεν έχει σημασία λοιπόν. Μου τη σπάει το παιχνίδι. Βγες από εκεί, βγες. Δεν φεύγει, παιδιά, είμαστε καταδικασμένοι. Θα πάθουμε τώρα. Έλα, φύγε. Έφυγε, τέλεια. Έπρεπε να κάνω λίγο zoom. Λοιπόν, νομίζω σε εδώ. Όχι, ας το βάλουμε άλλο ένα. Ας το βάλουμε λίγο παραπέρα. Ξέρετε τι, αυτά είναι μαύρα όμως. Τα άλλα είναι άσπρα. Δεν βαριέσαι, είναι το Crazy Mouse. Θέλουμε ξεχωριστό κάγκελο για το Crazy Mouse. Ακουμπάνε και λίγο μετά άλλα κάγκελα. Λοιπόν, ξαναγυρνάμε την κάμερα. Πλέον δεν ανησυχούμε. Δεν μπορεί, ξέρω εγώ, να περάσει κάποιο παιδάκι εδώ κάτω να αρχίσει να κουνάει τα πράγματα, να πέσει το Crazy Mouse. Αλλά είναι μια χαρά. Αυτό δεν κάνει ουρά. Γιατί δεν κάνει ουρά? Μήπως επειδή είναι Απρίλης και έχει 10 βαθμούς και σου λένε θα πάθουμε καμιά πνευμονία με τα νερά και τις αηδίες? Μπορεί. Παρ' όλα αυτά μπαίνει κόσμος γενικότερα. Λοιπόν, το μόνο τώρα που μένει είναι να βάλουμε και από εδώ borders, όπως τα είχαμε και από την άλλη φορά. Επίσης τώρα λογικά θα σπάσουμε κάποια borders. Να δούμε πού θα το συνεχίσω. Πού διάλουν τα borders, να τα. Να βάλουμε και από εδώ κόκκινα τέτοια borders, όπως τα έχουμε σε όλο το Luna Park. Γενικά σας άρεσαν τα borders που έβαλα, οπότε θα τα κρατήσω σε όλο το Luna Park. Έλα, εδώ θέλω να σε βάλω border. Γιατί δεν γυρνά? Α, ναι, πρέπει να το γυρίσω εγώ. Α, μπήκε σε λάθος θέση. Zoom. Πήγε border. Τέλεια. Εδώ στις τουαλέτες. Λοιπόν, οι τουαλέτες αυτές βλέπω ο κόσμος να πηγαίνει προς τα εκεί. Δεν ξέρω αν πηγαίνει για τουρισμό ή αν θέλει να κάνει την ανάγκη του. Πάντως πηγαίνει. Οπότε λογικά είναι χρήσιμες, υποθέτω. Τέλος πάντων, εδώ το Drop Tower ξαναέπιασε ουρά. Το Crazy Mouse έχει πιάσει ουρά από τότε που ρίξαμε την τιμή. Αυτό έχω βάλει πολύ μεγάλο διάδρομο. Μήπως να βάλουμε καμιά τηλεόραση? Όχι, δεν είναι εδώ, είναι εδώ πέρα. Αν γράψουμε TV θα το βρει. Δεν το βρίσκει. Ό,τι έτσι το βρίσκει. Λογικά είναι εδώ πέρα όμως. Νάτι, TV, γιατί δεν το βρίσκει να κάνω search? Τέλος πάντων, θα βάλουμε αυτές τις 29 δολάρια. Τις ακριβές. Δείτε τηλεόραση, παιδιά. Εσείς που περιμένετε στην ουρά. Λοιπόν, θα βάλουμε και από τις δύο πλευρές. Μην παραπονιούνται. Όπου και να σε βλέπεις τηλεόραση πλέον στην ουρά. Μπορεί να έρθει στην ουρά μόνο και μόνο για τηλεόραση. Παρ' όλα αυτά, τα logs που έχουμε εδώ πέρα, τα τρενάκια κουνιούνται. Μια χαρά είναι το roller coaster, παιδιά. Έχουμε και 10 χιλιάρικα ακόμα. Λοιπόν, τώρα το πάρκο μας. Θέλω, λοιπόν, θα αναπτυχθεί από εδώ. Εντάξει. Επίσης, καλό θα ήταν να βάζαμε και fences εδώ τριγύρω. Θα δω αν θα βάλω fences εδώ τριγύρω. Μπορεί να κάνουμε και κάτι στη μέση. Κάτι να πηγαίνεις, ας πούμε, από εδώ, υπόγεια και να έχει κάτι εδώ πέρα. Δεν ξέρω. Δεύτερο μέρος με φαγάδικα. Λοιπόν, βγάζουμε από εδώ το border και κάνουμε δρόμο. Λοιπόν, ο δρόμος θα πηγαίνει από εδώ, πίσω από το δέντρο και ευθεία μακριά από τις τουαλέτες. Δείτε εδώ ουρά. Επίσης, κάτσε να τσεκάρουμε λίγο τις τουαλέτες. Είναι καμία τουαλέτα που να βρωμάει? Όχι, μπράβο, janitors του Luna Park. Λοιπόν, ας γυρίσουμε εδώ πέρα λίγο την κάμερα. Τι άλλο ride θέλουμε να βάλουμε στο Luna Park μας? Αυτό μοιάζει ok. Το Enterprise μοιάζει ok. Θέλουμε να βάλουμε κάτι πιο χαλαρό. Να βάλουμε κάτι πιο χαλαρό. Να βάλουμε ένα swinging ship. Αυτό θεωρείται, νομίζω, χαλαρό. Είναι αυτό το πλοίο που σε πηγαίνει και είναι χαλαρό. Ξέρω εγώ. Ουρλιάζεις λίγο, ρε παιδί μου. Δεν είναι από αυτά που τσιρίζεις μέχρι να σου φύγουν τα πνευμόνια. Λοιπόν, το βάζουμε εδώ πέρα. Αυτό τώρα λογικά, λοιπόν, θα μπαίνετε εδώ πέρα. Θα βγαίνετε από εδώ. Θα του βάλω μία ουρά, ρε παιδί μου. Όχι πολύ μεγάλη, αλλά να είναι μία ουρά που να σέβεται τον εαυτό της, ξέρω εγώ. Τόσο είναι καλά. Λοιπόν, επίσης πρέπει να κάνουμε και άλλο δρόμο. Γενικότερα, τώρα έχουμε αρκετά λεφτά. Στα επόμενα επεισόδια θα αρχίσουν να βάζω διάφορα rides. Βλέπετε, έχουμε φτάσει 280 άτομα στο Luna Park. Όσο περισσότερα rides, τόσο περισσότερα άτομα λογικά επισκέπτονται το Luna Park. Λοιπόν, το πλοίο δεν νομίζω να είναι από τα πιο δημοφιλή παιχνίδια, οπότε θα το βάλουμε ένα 20. Μην του βάλεις μουσική, άστο βασικά. Θα περιμένουμε 20, θα περιμένουμε maximum 80 να γεμίσει τουλάχιστον το μισό. Εντάξει, 3 swings μόνο. Βάλει του 4, ρε φίλε, δεν βαριέσαι. Και το ανοίγουμε. Περάστε. Λοιπόν, ωραία. Αν το δούμε τώρα από ψηλά, το Luna Park μας βλέπετε πως μεγάλωσε. Αυτό εδώ είναι αρκετά μεγάλο. Και νομίζω ότι τους αρέσει. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο σχόλια που μας έχουν αφήσει εδώ πέρα. Log fume, your social, I want to go on log fume, I want to go on something a bit more intense. Για να δούμε λίγο πως τα πάνε. Όχι από αυτό, δεν ήθελα αυτό. Επίσης, όταν πατάω αυτό, κρασάρει λίγο το παιχνίδι. Δεν ξέρω τι συμβαίνει. Έλα, παιχνίδι. Ευχαριστώ. Αυτό που ήθελα. Τι ήτανε? Statistics. Όχι statistics. Πού λέει για το τέτοιο? Κάτι έχω κάνει εγώ λάθος, δεν το βρίσκω. Το πόσο τέτοιο είναι. Δείτε εδώ το μεταξύ ουρά. Το πόσο
Δεν ξέρω. Τέλος πάντων, αυτό που ήθελα να δω είναι το πόσο ξέρω εγώ νόζια προκαλεί το καθένα, αλλά νομίζω τα έχει όλα μαζικά εδώ πέρα. Εντάξει. Γενικά τους κρατάμε χαρούμενους. Το Drop Tower αρχίζει και έχει τεράστια ουρά, από τότε που το βάλα 3.20. Αφού έχει τεράστια ουρά τώρα, ξανεβάζουμε την τιμή στα 4. Λοιπόν, λογικά αυτή η ουρά φτάνει. Το Καρουζέλ έχει ουρά, εντύπωση μου κάνει, το έχω αφήσει πολύ μικρό. Το Crazy Mouse είχε επίση ουρά. Μ' αρέσει να βλέπω ουρές. Ουρές τέτοιες, όχι ζώνη, κάτι άλλο. Λοιπόν, θα πάμε να βάλουμε border και εδώ πέρα στο πλοίο. Επίσης μπορούμε να βάλουμε και κανένα bench. Λοιπόν, μπορούμε να βάλουμε iron, αλλά δεν θα βάλουμε iron γιατί ρε φίλε δεν ξέρω, μου φαίνεται άβολο. Λοιπόν, βάλε εδώ κανένα τέτοιο. Βάλε, εδώ έχουμε ένα, αλλά δεν βαριέσαι, βάλε και ένα από την άλλη. Ένα από εδώ, ένα δίπλα στις τουαλέτες. Και δύο εδώ. Να έρθει ο γονιός με το παιδί του, να αφήσει το παιδί, να κάτσει τουλάχιστον ο γονιός στο παγκάκι. Καναφώς επίσης μπορούμε να βάλουμε. Βάλε εδώ λάμπες. Βάλα τις διπλές. Οι διπλές είναι ακριβές. Δεν βαριέσαι, λεφτά έχουμε. Βάλε και εδώ. Και εδώ. Α, είδατε, βάλα παγκάκια και κάτσαν κατευθείαν. Οπότε μάλλον τα χρειαζόντουσαν. Και θέλουμε για κανένα κάδο. Θα βάλουμε αυτούς εδώ τους μικρούς. Εδώ. Εδώ μου τα πετάνε κάτω και πρέπει μετά να φέρνω τους καθαριστές του πάρκου. Βάλει και εδώ έξω από τις τουαλέτες. Και ένα εδώ. Λοιπόν, μετά πρέπει να πάμε. Decorations εδώ. Έλα, παιχνίδι, δούλεψε. Borders. Να πάρουμε τα κόκκινα borders και να αρχίσουμε να βάζουμε εδώ πέρα. Γιατί πλέον το Luna Park μας έχει ένα θέμα. Εντάξει, έχει τα κόκκινα borders. Γιατί το βάλα εκεί, φύγε. Έχει τα κόκκινα borders στο Luna Park μας. Οπότε πρέπει να το κρατήσουμε ζωντανό το θέμα. Δεν ξέρω. Ίσως να το διακοσμήσω και καλύτερα στο μέλλον, ρε παιδί. Έλα, γιατί πήγε. Λοιπόν, θα κάνω zoom. Δεν πάει άλλο, παιδιά. Έχω φτάσει στο αμήν. Το βλέπετε ότι κάνει snap. Κάνει snap μόνο του το border και είναι λίγο ενοχλητικό, ξέρω εγώ. Δεν μπορώ να το βάλω όπου θέλω. Πρέπει να είναι πάνω στο grid που έχει τις γραμμές. Πρέπει να είναι πάνω στη γραμμή. Anyway, θα βάλουμε και τα borders. Λοιπόν, στην ουσία σε αυτό το επεισόδιο μας πήρε τη μεγαλύτερη όλα. Όλα. Ώρα. Θα προσπαθήσω να μιλήσω σωστά για το υπόλοιπο του βίντεο. Την περισσότερη ώρα μας πήρε το. Roller coaster που φτιάξαμε με το νερό. Το οποίο δεν δείχνει να πάει πάρα πολύ καλά. Περίμενα να κάνανε ουρά. Αν και η αλήθεια είναι έχουμε βάλει 9 τέτοια ξύλα. Οπότε λογικά φεύγουν κατευθείαν. Αν ξεζουμάρω, είναι άνθρωποι που ουρλιάζουν, ξέρω εγώ, και προχωράνε. Βλέπετε, είναι ήδη 4 τέλος πάντων που είναι τώρα. Και ήδη μπαίνουν κι άλλοι, ξέρω εγώ. Είναι 5 αυτή τη στιγμή. Τώρα αυτό εδώ πέρα τελειώνει. Γενικά υπάρχει μια κινητικότητα. Έρχεται κόσμος. Λοιπόν, μπορούμε να βάλουμε και άλλα δέντρα εδώ πέρα. Επίσης από εδώ το δρομάκι θα το κάνω να συνεχίζει από εδώ πίσω. Για λίγο ανησύχησα, δεν έβλεπα τα fences και λέω, τα βάλαμε, πού πήγαν. Τέλος πάντων. Λοιπόν, το Crazy Mouse τώρα αρχίζει και κάνει ουρά. Μπορείς να τα ανεβάσουμε και το Crazy Mouse λίγο. Το έχουμε ένα 80, εντάξει, το ρίξαμε πολύ. Θα το πάμε 2.40. Ωραία. Το καρουζέλ δεν κάνει έτσι κι αλλιώς ουρά, έχει μόνο δύο άτομα. Αλλά γενικά το καρουζέλ γεμίζει. Κάτι θα δούμε λίγο τι έχουμε βάλει. Του έχουμε πει περίμενε 60 τουλάχιστον μέχρι να. Ή αλλιώς άμα γεμίσει ξεκίνα. Και παρόλα αυτά σχεδόν είναι γεμάτο. Μπράβο. Λοιπόν, αυτό εδώ σταμάτησε να χιουράει επειδή το βάλαμε πολύ ακριβά. 2 θέλουν πιο intense. 7 θέλουν I'm not paying. Λένε δεν πληρώνω τόσα πολλά. Οπότε μάλλον πρέπει να το κατεβάσουμε αυτό για να ξανά χιουρά. Το πάμε 2. Το κατεβάσαμε 80 λεπτά. Εσύ που πας, εσύ δουλεύεις εδώ πέρα. Δεν επιτρέπεται να μπαίνεις στα παιχνίδια. Χαίρεται. Α, πηγαίνει στους απέναντι και τους χαιρετάει επειδή είναι ο Ράπτορας. Τέλος πάντων, είχαμε και ένα καρχαρία. Δεν ξέρω πού είναι ο καρχαρίας. Αυτό εδώ πέρα φαίνεται να έχει λίγη πέραση. Ναι, Gravitor was awesome. 84% το satisfaction. Ας μην την πειράξουμε την τιμή ακόμα. Αυτό εδώ πρέπει να είναι το πιο fail παιχνίδι του Luna Park. Παρ' όλα αυτά έχει satisfaction αρκετά. Είναι 85%. Αλλά δεν το γουστάρουν ιδιαίτερα. Θέλω να δω ουρά σε αυτό, παιδιά. Είναι σχεδιασμένο για ουρά αυτό το παιχνίδι. Μένουν τρία τέτοια ξύλα βέβαια τώρα. Εσείς που πάτε όλοι, απ' την άλλη πρέπει να μπεις. Λες να έβαλα πολύ μεγάλη ουρά και να ξενερώνω. Σου λέει πού να πρέπει να περπατήσω τώρα 10 μέτρα για να μπω εκεί πέρα. Η αλήθεια είναι ότι δεν έχω ιδέα. Αυτό κάνει ήδη ουρά. Για να δούμε λίγο εδώ πέρα. I want to go, bla bla bla. Ναι, εδώ πέρα θέλουν πιο intense, αλλά οι περισσότεροι λένε I want to. Swinging ship was awesome. I want to go on swinging ship. Το satisfaction βλέπετε ότι ανεβαίνει και αρχίζουν και κάνουν ουρά. Θα μπορούσα να το έβαζα πιο ακριβά, η αλήθεια είναι. Όχι, θα περιμένεις να φουλάρει αυτό. Εντάξει, 80 ή θα περιμένεις να φουλάρει. Όπως και εδώ επίσης, θα περιμένεις να φουλάρει το log. Γιατί γεμίζουν γρήγορα γενικά. Βλέπετε, είναι ήδη 4 άτομα.
Οπότε, με το που πάνε αυτά τα 4 άτομα εκεί μέσα, θα αρχίσει, θα πλατσουριστούν, θα βγουν, θα πάθουν πνευμονία, θα χαρούμε. Έχουμε 303 άτομα στο Λίνα Πάρκ. Βάζουμε καινούργια. Εδώ πέρα τι γίνεται. Πάλι κάποιο άφησε δώρο, περιμένετε. Πού είναι ο λάθος τέτοιο, αυτό πρέπει να πατάω. Τζάνι, wandering around, transporting. Ωραία, ο ένας δουλεύει. Οι υπόλοιποι τι κάνουμε. Τι κάνουμε οι υπόλοιποι, παιδιά, πού είναι. Λοιπόν, αυτές οι τουαλέτες είναι καθαρές. Αυτές δεν είναι καθαρές. Βλέπετε, πρέπει να έχω εδώ τώρα και το νου μου στις τουαλέτες. Τέλος πάντων. Λοιπόν, νομίζω κάπου εδώ θα κλείσει και αυτό το επεισόδιο. Κάνω zoom out. Δείτε πόσο μεγάλο στο Λούνα Πάρκ με αυτό το πράγμα. Λοιπόν, δεν ξέρω, πείτε μου κι εσείς να βάλω εδώ πέρα fence τριγύρω ή είναι too much. Μπορώ να το κάνω και off τέλος πάντων κάμερα, γιατί θα είναι βαρετό να βάζω το τριγύρω fences. Παρ' όλα αυτά, κοιτάξτε τι σκέφτομαι. Αρχικά, ένα δρομάκι θα φύγει από εδώ και θα κάνουμε εδώ πέρα παιχνίδια, για να είναι όπως είπα το Luna Park μαζί. Και μπορεί και ένα δρομάκι να φεύγει από εδώ, ένα να φεύγει από εδώ και να συνεχίζεται το Luna Park. Βασικά από εδώ μάλλον θα φεύγει το δρομάκι και ίσως από εδώ να ενώνονται. Και ένα από εδώ και ένα από εδώ. Και θα γίνεται εδώ πέρα. Θα βάλουμε διάφορα παιχνίδια. Και εδώ πέρα στη μέση μπορούμε να κάνουμε πράγματα. Να βάλουμε ένα παιχνίδι ή να κάνουμε καινούργιο τέτοιο με φαγητά. Με άλλα φαγητά, δεν ξέρω. Με λιγότερα φαγητά. Κάτι μπορεί να κάνουμε εδώ πέρα στη μέση. Κοιτάξτε πώς το σκέφτομαι. Έστω ότι από εδώ θα φεύγει ένα δρομάκι ή από εδώ θα πηγαίνει υπογείως. Εδώ δηλαδή δεν θα το ενοχλούμε καθόλου. Θα βγαίνουμε από εδώ. Εδώ πέρα θα το αλλάξω το terrain, θα το κάνω πιο υπερυψωμένο. Και θα κάθεται εδώ πέρα κόσμος. Δεν ξέρω τι μπορεί να βάλω. Θα βάλω μαγαζιά, μπέντσες και τέτοια. Και ίσως και κανένα δέντρο. Και θα κάθεται κόσμος, θα πίνει τον καφέ του και θα βλέπει την πορτοκαλάδα του ή whatever. Και θα βλέπει ανθρώπους να πλατσουρίζουν με στο νερό. Και ίσως να φεύγει και καμιά πιτσίλα πάνω στον καφέ. Το νερό το έχουμε καθαρίσει, έχουμε βάλει χλώριο. Δεν ξέρω αν θες να πιεις νερό με χλώριο μαζί με τον καφέ σου, αλλά whatever. Λοιπόν, αυτό δεν κάνει ουρά. Βέβαια, ίσως είναι αυτοί που έχω βάλει τόσο μεγάλη ουρά και 9 τέτοια τερνάκια. Δεν έχει σημασία. Λοιπόν, κοιτάμε λίγο το feedback. 86% του satisfaction. Λοιπόν, θα κατεβάσουμε και άλλη τιμή. Θα το βάλουμε ένα 20. Και νομίζω ότι θα σταματήσει το επεισόδιο όπως έλεγα. Μας άρεσε. Μπορείτε να κάνετε ένα like. Αν θέλετε να χάσετε τα επόμενα βίντεο, μπορείτε να κάνετε subscribe. Και αυτά από μένα. Θα τα πούμε την επόμενη φορά. Γεια σας. Ημέρα 1982. Δεν έχω βρει ακόμα ζώα. Η νύχτα με στοιχιώνει. Πατάω control αυτή. Έλα, Will Creek. Εκλειστή. Το έκανε, παιδιά, Will Creek. 2 στα 2. 2 φορές τον έβαλα αλλαγή. 5. 5. 5. 4. Βλέπεις πόσο combo breaker είναι το Kotaku. Τέλος πάντων.